φρόντιζε πάντοτε να ακούει το συνομιλητή του και ο λόγος του ήταν πάντα σοφός και μετρημένος. Δεν επιδίωκε τιμές και επένους. Στη μάχη ορμούσε πάντα χωρίς φόβο μπροστά και πίστευε πως ο πολεμιστής τριαμβεύει όταν βρει στον ύπνο τον εχθρό. Ακόμη κι αν τον ίδιο τον βρει το βόλι. Μάρκο, Μάρκο, Μάρκο! Έλα, παίζουμε τον πόλεμο. Εσύ είσαι ο αρχηγός. Δεν μ' αρέσει να χάνω στην πάλη, στο τρέξιμο, στα άλματα και κυρίως στις ψευτομάχες μας. Μικρός και θέλω τη νίκη. Είναι πρώτον, όταν προσεύχεται και επικοινωνεί τα αλήθεια με τον Θεό και έπειτα όταν πολεμάει πρόθυμα για χάρη της πατρίδας του.
αξία και το γένος ήταν για μας άρρηκτα δεμένα. Η Παναγιά είναι εκεί και μας σκεπάζει σε όλους τους αγώνες μας. Οι νίκες μου κατά των Οθωμανών έκαναν το γύρο της επαναστατημένης Ελλάδας. Το δίπλωμα της στρατηγίας που μου έδωσε, το έχω εικόνισμο στο κεφάλι μου. Αν όμως, αδέρφια, αυτό το δίπλωμα είναι η αιτία να σκοτωθούμε μεταξύ μας, τότε το σκίζω. Και όποιος είναι άξιος, ας έρθει μαζί μου και θα το λάβει από το Μουσταΐ Πασά της Κόδρας που έρχεται να μας μετασκλαβώσει. Άπλωσε το στρατόπεδο του ο Μουσταΐ Πασάς για διανυκτέρευση. Στόχος του το Μεσολόγγι. Αποφασίζω εφνιδιαστική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρώτα όμως, στείλαμε τρεις δικούς μας έμπιστους που μπήκαν στο στρατόπεδο ντυμένοι και μιλώντας αλβανικά, προσποιούμενοι τους δικούς τους. Μας έφεραν πολύτιμες πληροφορίες για τις θέσεις των εχθρών, για τη δύναμή τους και για την ακριβή θέση που βρίσκονταν οι σκηνές των Πασάδων. Ήθελα να εχμαλωτήσω τον ίδιο τον αρχηγό τους, δίνοντας μια σπαθιά στο στήθος όλου του στρατεύματος και να τους διώξω εντελώς από τα γράφα και φυσικά να αποτρέψω την κάθοδό τους προς το Μεσολόγγι. Του Μάρκου Ποτσάρη του είπα. Τι, πέθανε ο Μάρκος?
πηγαίνει για να πεθάνει, απάντησα. Χατάς, χατάς, έρθε Μάρκο Μπότσαρη. Καταστροφή, καταστροφή, ήρθε ο Μάρκος Μπότσαρης. Σπέρνουμε το πανικό καθώς ψάχνουμε αξιωματούχους προς σφαγή. Τραυματίζομαι ελαφρά κοντά στα σκέλια μου, αλλά αδιαφορώ και συνεχίζω απτόητος να αναζητώ το μουσταΐπασα. Τα παλικάρια μου, κυρίαρχοι σχεδόν του στρατοπέδου των εχθρών, θέλουν να σταματήσουμε την επίθεση και να επιστρέψουμε. Μου το λένε. Εγώ όμως δεν εγκαταλείπω πριν τη σύλληψη του αρχηγού τους. Το βόλιο όμως του αρχηγού με βρίσκει πάνω από το δεξί μου μάτι. Το Μάρκο το σκοτώσανε. Καημένε Μάρκο Μποτσάρη. Το Μάρκο το σκοτώσανε. Καημένε Μάρκο Μποτσάρη. Ψήλα στο καρπενήσι. Αδερφέ μου Μάρκο, από τέτοιον βόλιο να πάω κι εγώ. Πολλές σαν τον Μάρκο, γέρο αγιό, μα αναδέματα γεννάει. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο για όλους μας. Απόψε το βράδυ έγινε πραγματικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ενορίας των Ευρυτάνων Αγίων, ο Μάρκος Μπότσαρης, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση. Από τη θέση αυτή του Προέδρου του Συλλόγου, δερμηνεύοντας και τα συγχαρητήρια του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου μας, θέλω να σας συγχαρώ όλους εσάς που συμβάλλατε στην προετοιμασία και την παρουσίαση αυτής της εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη. Στις κυρίες και τους κυρίους, στα παιδιά και σε όλους εκείνους που διέθεσαν τον χρόνο τους για να παρουσιαστεί αυτό το έργο.